Πάμε και στην άλλη πλευρά, στη Νέα Δημοκρατία, που ψιλοκατηγορείται από ό,τι κατάλαβα εγώ γι' αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ της Ταρή είναι ευθέως, λιγότερο ευθέως το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στον γραμματέα της, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να μας πει την δική του εκδοχή. Για καλημέρα, να ακούσατε, κύριε Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, αυτά που κουβεντιάζαμε πριν από λίγο πολύ με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Τι λέτε λοιπόν, εσείς από ό,τι καταλαβαίνουμε, σας έχουν τώρα στην πλευρά του υπόπτου ως κυβέρνηση εννοώ. Εδώ μας έχουν κατηγορήσει για όλα τα δεινά του σύμπαντος. Mm-hmm. Προφανώς και κάποια στιγμή θα μας κατηγορούσαν και γι' αυτό. Έχει ήδη τοποθετηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Προφανώς θέλουμε να διερευνηθεί η υπόθεση όπως όλες οι αντίστοιχες υποθέσεις και να χυθεί άπλετο φως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια οποιαδήποτε σοβαρό πάτημα στο να συνδεθεί μια καταγγελία η οποία ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να διερευνάται με το δικό μας, με την κυβέρνηση, με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και αν κάθε φορά που η αξιωματική κυρίως αλλά και η ευρύτερη αντιπολίτευση συνδέει, συνέδεε τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό με κάτι, εμείς ασχολούμασταν μόνο με αυτό, ούτε ο τόπος θα είχε κυβερνηθεί, ούτε εμείς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε τη δράση μας. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι θέλουμε να μπει σε βάθος τη δικαιοσύνη και να εξετάσει. Ναι, αλλά πώς αξιολογεί το γεγονός ότι γίνεται η μήνυση από το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο του, τον κύριο Ανδρουλάκη, και ο ΣΥΡΙΖΑ σπέβδει ευθέως να κατηγορήσει την κυβέρνηση για παρακολουθήσεις? Κυρία Αντωνοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μιλήσει για πανδημία Μητσοτάκη, για ακρίβεια Μητσοτάκη, ενώ μιλάμε για παγκόσμια φαινόμενα τα οποία πλήττουν όλα τα κράτη του κόσμου. Έχει μιλήσει ότι δεν υπάρχουν, έχει πει ότι δεν υπάρχουν εμβόλια και μετά από λίγο είχαμε το πιο υποδειγματικό σύστημα εμβολιασμού στην Ευρώπη. Έχει πει ότι δίνουμε λίγα χρήματα τη στιγμή που δίνουμε για τη στήριξη της πληθωριστικής κρίσης τα περισσότερα χρήματα από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρώπης στην αρτήση του ΑΕΠ. Νομίζω ότι μπορώ να σας μιλάω για πάρα πολλή ώρα, αλλά δεν θα καταλάβει ο κόσμος την ουσία της καθημερινότητας και της ζωής του. Οπότε, αυτό το σύστημα εμείς το έχουμε στην Ελλάδα, το Predator. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση με λιγότερη αξιοπιστία διαχρονικά στη μεταπολίτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω και συνολικά στην Ευρώπη. Ωραία. Άρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Υπάρχει λοιπόν αυτό το σύστημα, κύριε Μαρινάκη, στην Ελλάδα? Έχει η κυβέρνηση, το έχουν κάποιοι ιδιώτες? Τι συμβαίνει, έχετε γνώση? Δεν έχω γνώση για το σύστημα, δεν έχω γνώση για το θέμα. Και επειδή τυχαίνει και η επαγγελματική μου ιδιότητα είναι να είμαι δικηγόρος, θέλω όταν υπάρχει μια καταγγελία, μήνυση, αγωγή, οτιδήποτε, να επιλαμβάνει τη δικαιοσύνη. Δεν μ' αρέσει ούτε να σχολιάζω δικαστικές υποθέσεις και πολύ περισσότερο υποθέσεις, οι οποίες ακόμα δεν είναι υπόθεση. Θέλω να πω ότι αν γίνεται μια καταγγελία, ξεκινάει απλά μια διερεύνηση. Μια διερεύνηση, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρινάκη. Καλή σας μέρα. Καλά. Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.